Το μέτρο των κατασχέσεων για οφειλές είτε αποκλήσεις για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είτε ακόμη και από τα δημοτικά τέλη ενεργοποίησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Πώς σας φαίνεται ο μέγας μέτρο? Περίεργο, αλλά οκ. Okay. Καλό είναι για να πληρώνονται. Δεν είναι σωστό αυτό. Το να παίρνουν, λεφτά από μέσα για μένα δεν είναι σωστό. Όσοι δεν έχουν πληρώσει έγκαιρα τις κλήσεις τους, το ποσό που οφείλουν ξεπερνάει τα 295 ευρώ και παράλληλα έχουν ήδη δεχτεί δύο ειδοποιήσεις από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, τότε θα πρέπει να προγραμματίσουν την αποπληρωμή των οφειλών τους. Είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του ΚΕΔΕ, που είναι κώδικας για να εισπράξουμε, να εφαρμόσουμε την εισπράξη, τη δέσμευση δηλαδή στο λογαριασμό για κλήσεις που είναι έτοιμες να παραγραφούν. Εάν δεν το κάνουμε, οι υπηρεσίες είναι υπό έλεγχο να απολογηθούν ως παραβάτες καθήκοντος. Ραβασάκια από τις αρχές του χρόνου έλαβαν περίπου 840 Θεσσαλονικείς που οι οφειλές τους είναι ένα βήμα πριν την παραγραφή. Για τα πρόστιμα του ΚΟΚ ισχύει η παραγραφή στην 20ετία, ενώ για τις οφειλές από δημοτικά τέλη στην 5ετία. Έτσι, οι υπηρεσίες του Δήμου προσπαθούν να κλείσουν με τις οφειλές του 1997 σε ό,τι αφορά στις κλήσεις και του 2012 σε ό,τι αφορά στα δημοτικά τέλη. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να εκδοθεί υπουργική απόφαση για την ευνοϊκή ρύθμιση χρεών, η οποία θα προβλέπει διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων και αποπληρωμή μόνο της κύριας οφειλής. Επειδή η καιρή είναι δύσκολη και ο κόσμος ακόμα και για μικρά ποσά δυσκολεύεται, μπορεί να το διακανονίσει σε δόσεις. Τώρα περιμένουμε ένα πολυνομοσχέδιο που ευελπιστούμε ότι θα απαλλάξει από προσαυξήσεις, θα πληρώσει ο κόσμος σε δόσεις μόνο το αρχικό κεφάλαιο της οφειλής. Την προηγούμενη χρονιά έληξη πρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Θεσσαλονίκης από απλήρωτες κλήσεις ξεπερνούσαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 45.000 κλήσεις. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης το 2016 προχώρησε σε 950 κατασχέσεις, ενώ το 2015 σε πάνω από 1.000.